Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα ερωτήματα ενημέρωσης. Με τη χρήση των ερωτημάτων αυτών μπορούμε να ενημερώσουμε τα δεδομένα ενός πίνακα. Είναι πολύ χρήσιμα διότι με ένα ερώτημα μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή ενός πεδίου σε πολλές εγγραφές ταυτόχρονα. Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα. Ανοίγουμε τον πίνακα προμηθευτές. Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία 25 προμηθευτών. Στο πεδίο πόλη σε κανέναν προμηθευτή δεν εμφανίζεται το όνομα της πόλης. Γνωρίζουμε όμως ότι όλοι οι προμηθευτές είναι από τη Θεσσαλονίκη. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα ενημερώνει το πεδίο πόλη όλων των προμηθευτών ώστε να εμφανίζεται η Θεσσαλονίκη. Κλείνουμε τον πίνακα. Μεταβαίνουμε στα ερωτήματα και επιλέγουμε «Δημιουργία ερωτήματος σε προβολή σχεδίασης». Προσθέτουμε τον πίνακα «Προμηθευτές». Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου. Εισάγουμε το πεδίο «Πόλη», κάντας διπλό κλικ πάνω του. Ο προεπιλεγμένος τύπος για ένα νέο ερώτημα είναι «Ερώτημα επιλογής». Για να το αλλάξουμε αυτό, σε ερώτημα ενημέρωσης κάνουμε κλικ στο βέλος του κουμπιού τύπος ερωτήματος και επιλέγουμε ερώτημα ενημέρωσης. Εμφανίζεται μια νέα γραμμή ενημέρωση σε και οι γραμμές ταξινόμηση και εμφάνιση έχουν εξαφανιστεί. Στο πεδίο πόλη στη γραμμή ενημέρωση σε πληκτρολογούμε Θεσσαλονίκη. Μόλις εκτελέσουμε το ερώτημα, αυτό θα ενημερώσει όλες τις εγγραφές στο πεδίο πόλη του πίνακα προμηθευτές, ώστε να εμφανίζεται ως πόλη η Θεσσαλονίκη. Αποθηκεύουμε το ερώτημα με όνομα Test 1. Και το κλείνουμε. Παρατηρούμε πως το εικονίδιο αυτό είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα ερωτήματα, γιατί είναι ερώτημα ενημέρωσης εκτελούμε το ερώτημα. Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, το οποίο μας πληροφορεί ότι θα εκτελέσουμε ερώτημα ενημέρωσης, το οποίο θα τροποποιήσει τα δεδομένα του πίνακα. Πατάμε το κουμπί ναι. Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, το οποίο μας πληροφορεί πως θα ενημερωθούν 25 γραμμές, όσοι δηλαδή και οι προμηθευτές. Πατάμε το κουμπί Ας ανοίξουμε τώρα τον πίνακα προμηθευτές για να δούμε το αποτέλεσμα. Πράγματι, σε κάθε προμηθευτή εμφανίζεται στο πεδίο πόλη η Θεσσαλονίκη. Κλείνουμε τον πίνακα προμηθευτές. Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Ανοίγουμε τον πίνακα πελάτες, στον οποίο όπως έχουμε αναφέρει, καταγράφονται τα στοιχεία των πελατών, όπως η πόλη στην οποία διαμένουν και ο ταχυδρομικός κώδικας. Παρατηρούμε πως υπάρχουν εγγραφές όπου ενώ ο ταχυδρομικός κώδικας είναι από τη Θεσσαλονίκη, αφού το πρώτο ψηφίο είναι το 5, στο πεδίο πόλη δεν εμφανίζεται η λέξη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ακόμη εγγραφές όπως αυτή, όπου ενώ ο ταχυδρομικός κώδικας είναι της Θεσσαλονίκης, στο πεδίο πόλη εμφανίζεται η Αθήνα. Αυτό ασφαλώς είναι λάθος. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα ενημερώνει τον πίνακα πελάτες και θα καταχωρεί στο πεδίο πόλη την τιμή Θεσσαλονίκη όταν ο αντίστοιχος ταχυδρομικός κώδικας ξεκινά από 5. Κλείνουμε τον πίνακα και δημιουργούμε ένα νέο ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. προσθέτουμε τον πίνακα πελάτες. Αλλάζουμε τον τύπο του ερωτήματος σε ερώτημα ενημέρωσης. Εισάγουμε το πεδίο πόλη και το πεδίο ταυκάπα. Στη γραμμή ενημέρωση σε του πεδίου πόλη πληκτρολογούμε Θεσσαλονίκη Και στο πεδίο K πληκτρολογούμε το κριτήριο Like και ενώ 5 αστερίσκο. Υπενθυμίζουμε πως ο αστερίσκος συμβολίζει ένα πλήθος χαρακτήρων. Αποθηκεύουμε το ερώτημα με όνομα Test2 και το εκτελούμε. θα ενημερωθούν 186 εγγραφές. Πατάμε το κουμπί ναι. Κλείνουμε το ερώτημα και ανοίγουμε τον πίνακα πελάτες. Παρατηρούμε πως σε όλες τις εγγραφές στις οποίες ο ταχυδρομικός κώδικας ξεκινά από 5, στο πεδίο πόλη εμφανίζεται ως πόλη Θεσσαλονίκη. Κλείνουμε τον πίνακα. Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα δημιουργίας ερωτήματος ενημέρωσης, στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε δύο πίνακες. Ανοίγουμε τον πίνακα «Πελάτες». και τον πίνακα κατηγορίες. Στον πίνακα Κατηγορίε εμφανίζονται οι τέσσερις κατηγορίες πελατών. Στον πίνακα Πελάτε εμφανίζονται τα στοιχεία των πελατών. Στο πεδίο Κατηγορία Κωδικός καταχωρούνται οι κωδικοί των κατηγοριών. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα ενημερώνει τα πεδία Αφημή και Δόη όταν η κατηγορία είναι λιανικής, δηλαδή ένα. Στο πεδίο αφημί θα εμφανίζεται το κείμενο χωρίς αφημί και στο πεδίο δόη θα εμφανίζεται το κείμενο χωρίς δόη. Κλείνουμε τους πίνακες. Δημιουργούμε ένα ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. Προσθέτουμε τον πίνακα πελάτες και τον πίνακα κατηγορίες γιατί σε αυτόν βρίσκονται καταχωρημένα τα ονόματα των κατηγοριών. Δημιουργούμε μία σχέση μεταξύ των πινάκων. Επιλέγουμε το πεδίο «Κατηγορία κωδικός». Και το σύρουμε πάνω στο πεδίο «Κωδικός κατηγορία». Προσθέτουμε τα πεδία «Αφημή» και «Δόη» από τον πίνακα πελάτες και το πεδίο κατηγορία από τον πίνακα κατηγορίες. Αλλάζουμε τον τύπο ερωτήματος σε ερώτημα ενημέρωσης. Στη γραμμή ενημέρωση σε το πεδίο αφημί πληκτρολογούμε χωρίς αφημί. Και στο πεδίο δόη πληκτρολογούμε χωρίς δόη. Στο πεδίο κατηγορία πληκτρολογούμε το κριτήριο λιανικής. Αποθηκεύουμε το ερώτημα με όνομα test3 και το εκτελούμε. Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, το οποίο μας ενημερώνει για τον αριθμό των εγγραφών που θα ενημερωθούν. Πατάμε το κουμπί Κλείνουμε το ερώτημα. Και ανοίγουμε τον πίνακα πελάτες. Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται το κείμενο χωρίς αφημή και χωρίς δόη, όπου η κατηγορία είναι λιανικής. Κωδικός 1. Κλείνουμε τον πίνακα. Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα, στο οποίο η ενημέρωση θα είναι το αποτέλεσμα μιας πράξης. Ανοίγουμε τον πίνακα δίσκος. Στον πίνακα εμφανίζονται οι δίσκοι που διατίθενται προς πώληση. Και στο πεδίο τιμή υπάρχει καταχωρημένη η τιμή του κάθε δίσκου. Οι δύο πρώτοι δίσκοι κοστίζουν 13 ευρώ και ο τρίτος 11 και το καθεξής. Θυμηθείτε τους αριθμούς, διότι έχει σημασία. Σε αντίθεση με αυτό που συνήθως συμβαίνει, εμείς θέλουμε να μειώσουμε την τιμή κάθε δίσκου κατά 1 ευρώ. Κλείνουμε τον πίνακα. Δημιουργούμε ένα ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. Προσθέτουμε τον πίνακα δίσκος. Αλλάζουμε τον τύπο του ερωτήματος σε «Ερώτημα ενημέρωσης». Εισάγουμε το πεδίο «Τιμή» και στη γραμμή «Ενημέρωση σε» του πεδίου «Τιμή» πληκτρολογούμε σε αγγίλες το όνομα του πεδίο τιμη πληκτρολογουμε σε αγγιλες το «Τιμή-1». αποθηκεύουμε το ερώτημα με όνομα test4 και το εκτελούμε. Μας ενημερώνει πως θα ενημερωθούν 915 γραμμές. Πατάμε το κουμπί Κλείνουμε το ερώτημα. Και ανοίγουμε πάλι τον πίνακα δίσκου. παρατηρούμε πως οι τιμές των δίσκων μειώθηκαν κατά 1 ευρώ. Ο πρώτος δίσκος από 13 ευρώ έγινε 12, το ίδιο και ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Ανοίγουμε το ερώτημα τεστ 4. Σε προβολή σχεδίασης. Εάν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο Αλλαγή Προβολή σε Προβολή Φύλου Δεδομένων, τότε εμφανίζονται τα πεδία που θα ενημερωθούν έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εποπτεία των αλλαγών που θα επιφέρει το ερώτημα εάν το εκτελέσουμε. Αλλάζουμε πάλι την προβολή του ερωτήματο σε Προβολή Σχεδίαση. Εάν θέλουμε να εκτελέσουμε το ερώτημα, δεν είναι απαραίτητο πρώτα να το αποθηκεύσουμε. Μπορούμε να το εκτελέσουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκτέλεση της γραμμής εργαλείων». Κάθε φορά που εκτελούμε το συγκεκριμένο ερώτημα, η τιμή των δίσκων μειώνεται κατά 1 ευρώ, οπότε θέλει προσοχή πόσες φορές θα εκτελέσουμε το συγκεκριμένο ερώτημα. Είπαμε να κατεβάσουμε τις τιμές, αλλά δεν πρέπει να μπούμε και μέσα. Εκτελούμε το ερώτημα και ανοίγουμε τον πίνακα δίσκος για να επιβεβαιώσουμε την αλλαγή. Η τιμή είναι στα 11 ευρώ για τους δύο πρώτους δίσκους και στα 9 για τον τρίτο.